Γεια σας φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά εδώ σε ένα καινούριο επεισόδιο στην εκπομπή Δημιουργική Διάλογη με τον εκλεκτό ιατρό και συγγραφέα Βασίλη Ατζακλή και τον Αργύρη Μάντη. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την παραβολή του ασώτου ιού. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αυτή η παραβολή, πέρα ότι είναι από τα ωραιότερα κείμενα του Ευαγγελίου, μας λένε ότι αν είχε χαθεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο, αλλά είχαμε στα χέρια μας μόνο αυτή την παραβολή, ο ασώτου ιού, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός, τι είναι η Εκκλησία, γιατί η παραβολή αυτή περιέχει μέσα της τα πάντα. Ο κάθε άνθρωπος παίρνει θάρρος από τη μετάνοια του ασώτου ιού. Ξέρουμε πως ο Θεός Πατέρας μας περιμένει κάθε μέρα να γυρίσουμε κοντά Του. Χρειάζεται λοιπόν να απορρίπτουμε την αμαρτία που μας χωρίζει από τον Θεό και να επιστρέφουμε με τη μετάνοιά μας στην αγάπη του Θεού. Ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι με την επιστροφή του αμαρτωλού στον Θεό οι άγγελοι πανηγυρίζουν στον ουρανό και χαίρονται για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, τονίζει ότι η περιουσία όλων μας, πάνω απ' όλα, είναι ο νους μας. Άσωτος ιός χαρακτηρίζει ότι είναι ο νους του ανθρώπου που ζει έξω από την πνευματική καρδιά. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω, γιατί θα το δούμε αργότερα λίγο πιο αναλυτικά. Σκοπός λοιπόν της χριστιανικής ζωής για το κάθε άνθρωπο είναι η ένωση, η σύνδεση του νου με την καρδιά, γιατί μόνο τότε ο άνθρωπος είναι θεραπευόμενος και ολοκληρωμένος και μόνο τότε μπορεί να στραφεί προς τον Θεό και να τον αγαπήσει. Είναι αναγκαίο ο νους δηλαδή, ο άσωτος ιός, να κατέβει και να αναπαυθεί στην καρδιά, ώστε ενωμένος πάλι με αυτήν να μπορεί να κυβερνά αποτελεσματικά την ύπαρξη του ανθρώπου. Άσωτος ιός είναι ο διεφθαρμένος, ο αμαρτωλός, ο ακόλαστος άνθρωπος, αυτός που σου δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει ελπίδα σωτηρίας, αυτός που βρίσκεται στο τέλος σε απελπισία και σε απόγνωση. Οι κάθε είδους ανθρώπινες πληγές έχουν ανάγκη γιατριάς, φροντίδας και επούλωσης. Η κατά Χριστόν αγάπη είναι πάντα το φάρμακο στις πληγές. Η χριστιανική αγάπη, αδελφοί και αδερφές, γνωρίζει να τολμά, να θυσιάζεται, να χαίρεται, να υπομένει. Μόνο με την αγάπη στην κάθε δικαιοριζόντια διάστασή της καταξιώνεται η χριστιανική μας ζωή. Μόνο με αυτήν γινόμαστε όντως άξιοι ιοί του ουρανού μας Πατέρα. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Ατζακλή. Ευχαριστώ. Έχουμε την παραβολή λοιπόν του ασώτου. Ποια είναι αυτή η παραβολή, θα έλεγε κανείς, με λίγα λόγια να την πούμε και να την εξηγήσουμε. Ένας πατέρας λέει, είχε δύο γιους. Ο μικρότερος του γιος μια μέρα του λέει, δώσε μου αυτό που μου ανήκει από την περιουσία για να φύγω εκεί που θέλω να πάω εγώ. Ο πατέρας του το έδωσε. Έφυγε λοιπόν αυτός και πήγε σε άλλη χώρα και ζούσε, λέει, ασώτος. Δηλαδή, με τρόπο που δεν σώζεται. Τώρα βέβαια, εσείς είπατε ότι λίγοι είναι οι άσωτοι και λοιπά, εκείνοι οι οποίοι είναι πολύ έτσι βαλμένοι μέσα στην ασωτεία, αλλά η έννοια του ασώτου διαχέεται σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Όλοι είμαστε εν μέρη άσωτοι. Γιατί άλλος λίγο, άλλος πολύ, παρεκκλίνουμε από τις εντολές του Θεού. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αφού είμαστε μέσα στον ίδιο, πώς να πω, χορεύουμε στον ίδιο χορό, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, είμαστε παραβάτες του νόμου του Θεού και δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ δεν είμαι, όχι άσωτος, δεν είμαι τουλάχιστον επιρρεπής, δεν είμαι αμαρτωλός. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Επομένως, οι βαθμοί διαφέρουν στις αμαρτωλότητες. Αυτός λοιπόν πήγε στην άλλη χώρα, έφαγε τα λεφτά του, εκεί με χορούς και τραγούδια κλπ. Κλπ. Να ζήσει ήθελε τη ζωή του άνθρωπος, το παιδί αυτό. Και στο τέλος έπεσε λοιμός στη χώρα αυτή, λέει. Λοιμός με γιώτα σημαίνει πείνα. Με όμικρο γιώτα σημαίνει αρρώστια.
Τα λέω όχι πως είμαι φιλόλογος δηλαδή, τα λέω για να λιγάκι να γνωρίσουμε τα πράγματα. Λοιμός λοιπόν με γιώτα θα πει πείνα. Έπεσε πείνα στη χώρα εκείνη και αυτός δεν είχε στήριγμα, δεν είχε σπίτι, έχασε τα λεφτά του και έμεινε κενός. Τι έκανε, πήγε και δούλεψε κάπου. Στο τέλος κατάτησε ναυός και χοιρινά, χείρους. Έγινε χειροβοσκός και μάλιστα ήθελε λέει να φάει από αυτά τα τρόφιμα που τρώνε οι χείροι και δεν του δίνανε από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και άρχισε να σκέφτεται ότι θα χαθώ από την πείνα. Θα γυρίσω πίσω στον πατέρα μου, θα του πω αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και κάνε με σαν έναν από τους υπηρέτες σου. Τουλάχιστον να τρώω και να μην πεινάω, να τρώω ψωμί. Γύρισε λοιπόν στον δρόμο, πήρε τον δρόμο της επιστροφής και έφτασε κοντά στο σπίτι. Ο πατέρας από μακριά λέει τον είδε και πήγε και τον αγκάλιασε. Εκείνος του είπε ότι εγώ αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και ο πατέρας σαν απάντηση είπε σε αυτούς που ήταν δίπλα φέρτε του την πρώτη στολή και ντύστε τον, βγάλτε του αυτά τα κουρέλια που φοράει και δώστε του και στο χέρι ποδήματα στα πόδια και στο χέρι το δαχτυλίδι εκείνο που είχε πριν φύγει από εδώ, φαίνεται το είχε πουλήσει και ελάτε να σφάξουμε το μοσχάρι το σιρτό και να χαρούμε, να φάμε και να χαρούμε διότι ο γιος με αυτός ήταν χαμένος και βρέθηκε, ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Και άρχισαν λοιπόν να χαίρονται, να κάνουν αυτό το φαγωπότι υπέρ με τη χαρά που είχαν, ο πατέρας είχε που δέχτηκε πάλι το γιο του πίσω. Ο δεύτερος αδερφός ερχόταν από τα χωράφια, άκουσε εκεί πέρα τι γινόταν συναυλίες και δεν λέει τι γίνεται εδώ, χωρί και πανηγύρια πώς. Και του είπανε λέει ότι ήρθε ο αδερφός. Τότε θύμωσε αυτός και δεν ήθελε να μπει. Βγήκε ο πατέρας. Και του λέει παιδί μου, γιατί δεν έρχεσαι και εσύ να χαρείς. Ο αδερφός ήταν χαμένος και βρέθηκε νεκρός και αναστήθηκε. Έλα και εσύ μέσα στη χαρά του σπιτιού μας. Και αυτός αρνήθηκε. Βέβαια, δεν ξέρουμε αργότερα τι έγινε, γιατί μερικοί θεολόγοι λένε ότι μπορεί να μπήκε, μπορεί και να μην μπήκε. Μακάρι να μπήκε, διότι έδειξε κάποια συμπάθεια στο τέλος. Στην αρχή όμως δεν την έδειξε αυτή τη συμπάθεια. Και έτσι λοιπόν, αυτό είναι ολοκλήρωση. Κατά κάποιο τρόπο της παραβολής. Να πείτε και εσείς τώρα δύο λόγια πάνω εδώ και να συνεχίσουμε ένα σχόλιο ας πούμε για το γιο αυτό το μεγάλο ή το μικρό. Εγώ θα ήθελα αγαπητέ κυρία Τσακλή, εφόσον βρήκα πάρα πολλά πράγματα για αυτήν την πανέμορφη παραβολή, θα ήθελα να μείνω στο ήρθεν εις αυτόν. Ο άσωτος Υιός αφού χτυπήθηκε και ταλαιπωρήθηκε μακριά από τον πατέρα του, μας λέει το Ευαγγέλιο, ήρθε εις αυτόν, ήρθε δηλαδή στα συγκαλά του. Ναι, ακριβώς. Λογικεύτηκε και έβαλε μυαλό. Επομένως όταν ενεργούσε, όπως ενεργούσε, ήταν εκτός αυτού. Συνεπώς η αναγνώριση της πτώσεως είναι η πρώτη προϋπόθεση για τη μετάνοια. Ο άσωτος Υιός συναισθάνθηκε την αμαρτία του και αυτή η συνέστηση αποτελεί το πλώτο γνώρισμα της μετανοίας. Η λέξη συνέστηση αφορά την πλήρη αίσθηση των συναισθημάτων στη συνειδητοποίηση των δυνάμεών μας και την αντίληψη του είδους των σχέσεων με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Οι αιτίες, λέει, των δυσκολιών μας δεν μπορούν να είναι ορατές από εμάς τους ίδιους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εμπόδια στη σχέση με τους γύρω μας αλλά και με τον ίδιο τον Θεό. Οι ησυχαστές τώρα, του 14ου αιώνα, εδώ θα κάνω μια σύνδεση με τον Άγιο Γρηγόριο, έκαναν συχή χρήση της φράσεως «ήρθε εις αυτόν» που υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η αμαρτία διαχέει το νου προς τον εξωτερικό κόσμο. Άσωτος Υιός είναι κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας ο νους του ανθρώπου, ο οποίος όταν αποχωρίζεται από τη μνήμη του Θεού, καθιστάται είτε θηριώδης είτε δαιμονιώδης. Κτηνώδης. Ακριβώς. Η πρώτη κίνηση. Προκειμένου, λένε οι ησυχαστές, να ενοποιηθεί η φύση του ανθρώπου, ο νους πρέπει να ενωθεί και πάλι με την καρδιά, με μια θεραπευτική κίνηση προς τα μέσα. Η δεύτερη κίνηση, και εδώ θα έλεγα και μια προσευχή, ναι. Την καρδιακή προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον αμαρτωλόν. Σωστά. Η καρδιά είναι αφενός το σακικό όργανο, αφετέρου δε το κέντρο της υπάρξεώς μας,
μέσα από το οποίο γίνεται η κοινωνία και η ένωσή μας με τον Θεό. Είναι, λένε οι συχαστές, ο εσωτερικός άνθρωπος, το κέντρο της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου, που είναι εκεί που μπορεί να συναντήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Είναι εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει την ελεύθερη επιλογή του για τον Θεό. Όταν ολόκληρη ύπαρξή του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένου και του σώματος, συγκεντρωθεί στην καρδιά, συντελείται μια τρίτη κίνηση. Αυτή είναι η φορά προς τον ίδιο τον Θεό. Έτσι θεραπεύεται ο άνθρωπος, ακολουθώντας τρία πνευματικά στάδια της Ορθόδοξου Παραδόσεως. Κάθαρση από τα πάθη, φωτισμός του νου και, αν κρίνει ο Θεός, θέωση και πλήρη κοινωνία μαζί του. Το είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Η θέωση είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Έχουν περάσει το στάδιο της καθάρισης και το κάθε της ελάμψης ή, όπως το είπαμε, του φωτισμού. Έτσι, που φωτίζει το νους και καταλαβαίνει τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι άλλοι άνθρωποι και μάλλον αντίθετα από ό,τι ο κόσμος, ας πούμε. Γιατί, τι να πούμε, ο κόσμος ρέπει προς τον πλουτισμό, ενώ αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τη φτώχεια. Θέλουν μόνο ένα παξιμάδι να τρώνε, ας πούμε, οι ασκητές και να προσεύχονται. Βλέπεις αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα. Τώρα να πούμε και το άλλο. Μεταφορικά στην παραβολή αυτή, από ό,τι λένε και κάποιοι θεολόγοι, υψηλοί θεολόγοι της Ορθοδοξίας, γιατί έχουμε τους τρεις μεγάλους θεολόγους, τους φωστήρες της ανθρωπότητας, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Ιωάννη κλπ, τον Χρυσόστομο και τον Μέγα Θανάσιο. Και το Μέγα Θανάσιο, ναι, πολλούς έχουμε, πολλούς. Αυτοί οι άνθρωποι τα κοσκινίζουν αυτά και βγάζουν πολλά συμπεράσματα. Λοιπόν, μεταφορικά λένε ότι ο πατέρας είναι ο Θεός στην παραβολή, ο οποίος συγχωρεί το μετανιωμένο γιο του. Ο Θεός συγχωρεί όσους μετανοούν, να το ξέρουμε αυτό. Λέει, συγχώρεσε την πόρνη. Ποια πόρνη? Εκείνη που του είπε «Είμαι αρτών Θεέ μου» και έπεσε στα πόδια του και του τα πλένε. Έτσι δεν είναι? Δεν θα συγχωρέσει την πόρνη η οποία μένει αμετανόητη μέχρι το τέλος της ζωής της. Αυτή έχει πάρει κατήφορο. Ή τον πόρνο άνθρωπο ή τον κλέφτη κλπ. Το μετανοημένο συγχωρεί ο Θεός, για να ξέρουμε ποιους συγχωρεί. Γιατί λέει ο Θεός θα συγχωρεί όλα. Συγχωρεί τη μετάνοια, τον άνθρωπο της μετανοίας, αυτόν που μετανοεί. Καταλαβαίνει την κατάστασή του, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κύριε Μάντη. Και μεταφορικά λοιπόν ο πατέρας είναι ο Θεός. Ο ένας του γιος είναι αυτός ο οποίος φεύγει από τον πατέρα, κάνει ένα κύκλο και ξαναγυρίζει. Ο δεύτερος γιος, που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πιστός, έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Δεν συγχωρεί και δεν αγαπάει τον αδερφό του. Είναι αυτό που λέμε μωρή παρθένα. Είναι καλός, σπιτικός, φαίνεται άγιος, αλλά όταν έρθει η στιγμή να εκδηλώσει αισθήματα προς τον άλλο άνθρωπο, χωλαίνει. Αυτό να το προσέξουμε, διότι πολλοί άνθρωποι λένε «Εγώ δεν έχω κάνει εκείνο, δεν έχω κάνει το άλλο, δεν έχω κάνει το άλλο». Δεν είναι όμως τι δεν έχεις κάνει, είναι και τι έχεις κάνει. Έχεις αγαπήσει τους ανθρώπους, έχεις βοηθήσει τους ανθρώπους, έχεις κάνει κάτι για την ανθρωπότητα, έχεις κάνει μια θυσία, όπως είχες προηγουμένως για τη θυσιαστικό άνθρωπο, ας πούμε, κλπ. Η μετάνοια είναι αυτή που συγκινεί τον πατέρα, λοιπόν, και δεν λέει κουβέντα. Δεν τον θίγει, δεν τον προσβάλλει, δεν του λέει «Α, αλήτευες και τώρα ήρθες» κλπ. Τίποτα από αυτά. Είναι αρκετή η μετάνοια για να εξευμενήσει τον Πατέρα και Θεό. Άλλωστε έχουμε παραδείγματα μετανοίας πολύ μεγάλα, όπως είναι του Αποστόλου Παύλου, όπως είναι του ληστή στο Σταυρό, που μετανόησε εκείνο το δευτερόλεπτο, εκείνη την ώρα και πήγε μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο, όπως το είπε ο Κύριος κλπ. Λοιπόν, και ένα άλλο πράγμα, ότι πανηγυρίζει ο ουρανός από ένα χαμένο πρόβατο, από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Τι θα πει νεκρός? Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως ο συνάδελφός μας, ο αδερφός μας εδώ, ότι αυτός ο οποίος μέσα στην ψυχή του και μέσα στην καρδιά του, στο κέντρο δηλαδή του εαυτού του, έχει το Θεό και προσεύχεται. Αυτός ο άνθρωπος έχει όλες τις αρετές, με την προσευχή αποκτά τις αρετές, ούτως ώστε να δει τον εαυτό του καλά. Διότι εμείς
δεν βλέπουμε τον εαυτό μας καλά. Συνήθως, ξέρετε, έχουμε τη δικαιολογία, αυτή που ανακάλυψε και ο Αδάμ στον Παράδεισο. Δεν φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε. Αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής σήμερα. Γιατί ο άλλος αρχίζει να ανεβαίνει σε μια καρέκλα και φωνάζει ότι είσαστε καθάρματα, είσαστε πρόστιχοι, είσαστε το ένα ή το άλλο, δεν εξετάζει τον εαυτό του εκείνη την ώρα. Φαρισαϊκά εξετάζει μόνο τους άλλους. Ναι, είναι έτσι οι άλλοι, αλλά είσαι και εσύ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε και να μην νομίζουμε ότι είμαστε έξω από αυτή την κατάσταση εμείς. Πανηγυρίζει λοιπόν ο ουρανός για ένα χαμένο πρόβατο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος μετανιώνει και μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Η μετάνοια είναι εκεί που εισάγει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Μα θα πει κάποιος τι είναι, να πω μια κουβέντα στον παπά ότι μετανοώ για αυτά που έχω κάνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η καρδιά που πρέπει να μετανοήσει, ο έσω άνθρωπος. Είναι το κλάμα που πρέπει να έρθει στον άνθρωπο της μετανοίας. Είναι η σταθερή απόφαση να μην ξανακάνει αυτά που έκανε. Είναι αυτή η αληθινή μετάνοια η οποία φαίνεται εδώ στον άσω το Υιό, ο οποίος ήρθε σαν βρεμένη γάτα μετά από όσα που έκανε και αναγκάστηκε κιόλας. Υπάρχει και ένας ξαναγκασμός εδώ. Η πείνα, η πνευματική του κατάσταση, η χάλια, η αισχρή πνευματική κατάσταση που περιέπεσε ο άνθρωπος αυτός δεν είχε πουθενά να πιαστεί, ούτε φίλο είχε, ούτε αδερφό είχε, ούτε πατέρα είχε, ούτε σπίτι είχε, ούτε τίποτα. Έμεινε δηλαδή όπως μένει ο αμαρτωλός άνθρωπος όταν είναι αμετανόητος. Μένει στην πίκρα, μένει στην παράνοια, μένει στο άγχος, μένει στην απώλεια και δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω αν πει ένα ήμαρτον στο Θεό. Αυτό το ήμαρτον πρέπει να το πει μέσα από την καρδιά του, μέσα από την ψυχή του, ούτως ώστε αυτό το χαμένο πρόβατο να ξαναγυρίσει στην πίμνη του και τότε να γίνει, λέει, μια χαρά μεγάλη στον ουρανό. Οι άγγελοι χαίρονται, ο Θεός χαίρεται για έναν άνθρωπο ο οποίος επιστρέφει από την ασωτεία στην πίμνη του Χριστού. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι ναι, μεν ήταν ο δεύτερος γιος κοντά στο Θεό, αλλά δεν ήταν ψυχικά κοντά στο Θεό, κοντά στον πατέρα του δηλαδή. Αυτή η αγάπη που είχε ήταν επίπλαστη, γιατί μόλις ήρθε η ώρα της κρίσεως, φάνηκε πολύ λίγος και πολύ ανευλαβής προς τον πατέρα του και προς τον αδερφό του, ασπλαχνός. Λοιπόν, όταν ρωτάνε κάποιον και λέει εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, πρέπει να τον ρωτήσουμε τι πράξη ευσπλαχνίας έχεις κάνει στη ζωή σου και αν δεν έχει κάνει πράξη ευσπλαχνίας, πέφτει στη μοίρα αυτού του δεύτερου αδερφού. Ο Θεός πάντοτε ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και μην ακούτε αυτούς, αγαπητοί φίλοι, και εγώ να κλείσω εδώ, μην ακούτε αυτούς οι οποίοι λένε ότι ο Θεός είναι μακριά και δεν μας ακούει. Τι λέει το Ευαγγέλιο, ακόμα και οι τρίχες, λέει, του κεφαλιού μας είναι αριθμισμένες. Έχετε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να κλείσω από μεριά μου με μια εικόνα. Με μια εικόνα του, μια ιστορική ελαιογραφία του Ρέμπραντ. Ο οποίος λίγο πριν πεθάνει έκανε την επιστροφή του ασώτου Υιού. Ο Ρέμπραντ έψαχνε επίμονα, λέει, να βρει τη φιγούρα του ασώτου Υιού. Αλλά δεν μπόρεσε να τη βρει. Και στην εικόνα είναι ο ήρωας, γύρισε εντελώς την πλάτη και δεν φαίνεται το πρόσωπό του. Θέλω να κρατήσω αυτή την εικόνα ότι ο πατέρας υψώνεται πάνω από το γονατισμένο γιο του, που τον αγγίζει με απαλές κινήσεις των χεριών του. Το πρόσωπο, η στάση του, όλα μιλούν για την ειρήνη, για την ευτυχία, για τη συγχώρηση που αποκτήθηκε από μια χρόνια επίμονη αναμονή. Το πρόσωπο του πατέρα κοινοβολεί ένα εσωτερικό φως και αυτό είναι το πιο φωτεινό μέρος στην εικόνα. Νομίζω ότι τελείωσε και ο χρόνος. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να πούμε πράγματα τα οποία είναι πολύ σπουδαία και μεγάλα. Και εμείς δεν είμαστε και εκείνοι οι σπουδαίοι και οι μεγάλοι που μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μας είναι δυνατό. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε αυτό ότι και να έχουμε την επιοίκειά σας και την αγάπη σας. Την αγάπη σας την έχουμε γιατί παρακολουθείτε την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ να σας καληνυχτήσουμε και να σας δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε. Γεια σας και από μένα.